Θεός να ευλογεί τις καλές σας πράξεις και να επαυξάνει τους καλούς και θετικούς λογισμούς. Είναι η Εκκλησία στρατευμένη και θεαβέμουσα να ευλογεί τα σπιτικά σας, τις οικογένειές σας και ό,τι καλό έχει ο καθένας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πρώτα απ' όλα, επειδή σας έχω πει ότι δεν μου αρέσει να είμαι άγγελος κακών ειδήσεων και κακών δηλημάτων, να μην χάνετε την ελπίδα σας. Να βλέπετε και να παρακολουθείτε τα πάντα. Είμαστε σε μια εποχή, έχουμε μπει ήδη στην εποχή της μεγάλης σύγχυσης. Και κατά την κρίση σας, να βγάζετε το συμπέρασμά σας και αναλόγως να πράτετε στην καθημερινότητά σας και στην πολιτική σας βούληση και κατεύθυνση. Σήμερα αναγκαστικά πρέπει να πούμε ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε πληροφορίες. Άφησα λίγο να περάσει ο καιρός, να ακούσετε ό,τι έχετε να ακούσετε. Και επειδή έτσι κι αλλιώς οι συναντήσεις μας κατηδίαν ή στους χώρους που έχετε την καλοσύνη να με προσκαλείτε, άφησα λίγο χρόνο και απόσταση από τα γεγονότα για να μπορέσω να τα δούμε λίγο με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Και ξαναλέω, για να τονίσω την έννοια της εθνικής αφήγησης πριν πάω στο ρεπορτάζ, είμαι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα επαναλαμβάνω. Η αφήγηση δεν γίνεται μέσω λαθασμένων πληροφοριών, δεν γίνεται μέσω, και πάντοτε βέβαια, αυτό που βλέπουμε, το σύγχρονο φαινόμενο που δείχνει την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, να κάνουμε τα πάντα για τα views. Σας έχω πει, θα το πω και θα το επαναλαμβάνω, πρώτον δεν είμαι, δεν θα γίνω επαγγελματίας YouTuber, είμαι δημοσιογράφος 40-41 χρόνια, επαγγελματίας δημοσιογράφος. Έχω δυσαρεστήσει αρκετούς ανθρώπους, αλλά επαγγελματίες YouTuber δεν θα γίνει, παρότι γνωρίζω και την τεχνολογία και τη μεθοδολογία και τις τακτικές. Τα έχω πει, τα έχω αναλύσει. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν πάρα πολύ καλά. Επίσης, εγώ δεν συνεννώ, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που υφίσταμε όλη αυτή την ταλαιπωρία από αυτή την πλατφόρμα, που κατά τα άλλα βέβαια με φιλοξενεί, με τη γνωστή λογοκρισία. Δεν συνεννώ στο να παίρνω χρήματα. Να συμμετέχω δηλαδή, να παίρνω χρήματα, δεν το κάνω ποτέ και για κανένα λόγο, καθότι δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber και δεν θα γίνω. Είμαι εδώ για να κάνω εθνική, κοινωνική, ιστορική, λαϊκή, πολιτική αφήγηση και κυρίως πνευματική και ψυχολογική αφήγηση. Έλεγα λοιπόν ότι η αφήγηση δεν γίνεται με αστράκ πληροφορίες, με το να λέμε ένα σωρό ανοησίες όπως αποδεικνύεται στην πράξη, σήμερα θα γίνει αυτό, αύριο θα γίνει εκείνο, έρχεται ο μεγάλος, έρχεται ο Κεσάρα, έρχεται ο Νεσάρα, έρχονται οι τερπετοειδοί, έρχονται, ακούτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε φυσικά μια αρρωστημένη κατάσταση όπου ο καθένας θέλοντας να βγει από, από το δικό του μικρόκοσμο ή μεγάκοσμο, ανάλογα πως βλέπει τον εαυτό του μέσα στο σύμπαν και στην αιωνιότητα, βγαίνει και λέει πράγματα ανεύθυνα, χωρίς να μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί και να ευθύνεται κάποιες φορές για την παρεκτροπή ή την εκτροπή κάποιων ανθρώπων που μπορεί να τον εμπιστεύτηκαν. Δυστυχώς δεν υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος θα μπορούσε να κάνει το καθήκον του, γιατί δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Θα δείτε πάρα πολλά αυτό το διάστημα, τα λέω εισαγωγικά μέχρι να μαζευτεί ο κόσμος, πριν πάω στο ρεπορτάζ, θα δείτε πάρα πολλά. Τώρα η καινούργια ιστορία είναι οι ταυτότητες. Θα πω για τις ταυτότητες, αλλά όχι επιφανειακά και όχι αυτό που θέλει κάποιος να ακούσει για να ταυτιστεί, αφού ήδη έχει σχηματισμένη γνώμη, χωρίς να έχει εμπεριστατωμένη γνώμη. Τι σημαίνει εμπεριστατωμένη γνώμη? Σημαίνει ότι διάβασα, μελέτησα, διασταύρωσα, ρώτησα και έχω σχηματίσει τη δική μου γνώμη. Δεν έχω τη γνώμη που μου υποβάλλει ή μου χειραγωγεί κάποιος τρίτος για τους δικούς του λόγους. Αυτό συμβαίνει κατά μείζωνα λόγο στον ελληνικό ιστότοπο, στο ελληνικό διαδίκτυο. Βγαίνει ο καθένας, δηλώνει ό,τι νομίζει ότι είναι, ό,τι επιφανεί δηλαδή την ολοστεφανή, και έχει την φεδρά
εντύπωση, την αλγινή εντύπωση ότι αυτοί που τον παρακολουθούν, αυτοί που έχουν τα viewers, είναι τα πρόβατά του. Είναι η ίδια λογική των παγκοσμιοποιητών, αυτών που κατακρίνουν όλοι. Μιλάω σε συγκεκριμένο κοινό και με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Φερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν σαν να είναι άβουλα όντα, σαν να είναι πρόβατα τα οποία τα φουκαριάρικα μόνο καλό κάνουν στη ζήση και στη φύση με την πράξη τους και τη ζωή τους, με αυτό το χαταράκι που βοσκάνουν. Λοιπόν, έλεγα ότι αφύπνιση δεν γίνεται με φαστρά. Ούτε γίνεται με όλες αυτές τις ανοησίες που ακούτε από εδώ και από εκεί. Γιατί είμαι αυτός ο οποίος σας μιλάει πολύ συχνά και έβαλα την έννοια του αυτεξούσιου στη δημόσια σφαίρα. Κατά αυτό το λόγο και σας ευχαριστώ για τις επιστολές σας, τις οποίες δεν μπορώ να τις κάνω όλες, βέβαια. Έτσι. Είναι κάποια που είναι πολύ στοχευμένα, εύστοχα, εύληπτα, τα οποία τα κάνω ένα βίντεο και τα επικοινωνώ μεταξύ σας, την κοινότητα αυτή που έχει δημιουργηθεί, η οποία δεν είναι κτήμα μου, δεν είναι η ιδιοκτησία μου. Το τονίζω. Είστε όλοι εσείς που τώρα βλέπετε αυτό, θα πείτε ό,τι έχετε να πείτε, θα σχολιάσετε αν τα σχόλια είναι ανοιχτά και θα πάτε παραπέρα. Δεν είστε ιδιοκτησία κανενός και δεν είμαστε ιδιοκτησία κανενός. Έχει νόημα αυτό που το λέω. Κρατήστε το. Πάω λοιπόν στο ρεπορτάζ. Η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο, όπως έχω πει πολλές φορές, το λέω τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια, έχουν παίξει και τα σχετικά αποσπάσματα, σε παρατεταμένη πολιτική αποσταθεροποίηση. Αποσταθεροποίηση δεν σημαίνει σόν και καλά οι γνωστές εικόνες που βλέπουμε ή ζήσαμε μετά τον εμφύλιο, πρώτον εμφύλιο ή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Αποσταθεροποίηση σημαίνει αυτό που ζούμε και αυτό που βιώνουμε. Η χώρα λοιπόν βρίσκεται και πορεύεται εν μέσω μιας μακράς πολιτικής αποσταθεροποίησης, ασχέτως αν έγιναν οι εκλογές όπως έγιναν και με τα δύο συστήματα και η κοινωνία, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν θα πάω σε αυτό που θέλω να σας πω, είχε τη δυνατότητα να επιλέξει το εκλογικό σώμα. Υπάρχουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, πόσοι είναι οι πεθαμένοι που και αυτοί ψήφισαν. Είχε τη δυνατότητα, είχε πολλές επιλογές. Ήταν η μόνη εκλογική διαδικασία μετά τη μετεπολίτευση που ο Έλληνας είχε πάρα πολλές επιλογές. Όπως έλεγε το έγνωστος Παπαγιανόπουλος στη γνωστή ταινία, κοινωνία είναι μια πιατέλα. Τσιμπάς, το φρούτο, ό,τι θέλεις. Αυτή η πιατέλα λοιπόν των εκλογών και του Μαΐου και του Ιωνίου είχε τα πάντα. Όμως αυτό που δεν σας είπανε, αυτό που δεν θέλουν να πούνε, αυτό που φοβούνται να πούνε, είμαι υποχρεωμένος να το αναδεικνύω και να το αναλύω και με πολιτικά δεδομένα και με κοινωνικά και οικονομικά, είναι ότι το 49% πλάς συν 1 δεν ψήφισε. Είστε όλοι αυτοί οι οποίοι έχω συνηθίσει να αποκαλώ η σιωπηλή, αθόρυβη, δυναμική πλειοψηφία, η οποία δεν εκφράστηκε με τίποτα άλλο. Φυσικά, σε αυτή την πλειοψηφία δεν ανήκουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, ψηφοφόροι, επαγγελματίες, κομματάρχες, ενώ από την αριστερά και κάτω του ΚΚΕ, μαρξιστές κλπ. Αυτοί δεν χάνουν ψήφο. Αυτοί συνασπίζονται πάντοτε, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν εκμαυλιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντοτε είναι η τοξική ύλη μέσα στο κοινωνικό ιστό. Έλεγα λοιπόν ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική αποσταθεροποίηση παρά το γεγονός ότι βίωσε 2 εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες είχαν τα πάντα. Ωστόσο, ο σοφός ελληνικός λαός, εσείς δηλαδή, που σταθήκατε με απόσταση, μελετήσατε, διαβάσατε, μιλάω για τους οικογενειάρχες, για τους ευπρεπείς, για τους αξιοπρεπείς ανθρώπους, δεν αισθάνθηκε ότι εκπροσωπείτε από οτιδήποτε και αν παρουσιάσετε. Εδώ μάλιστα από αυτό το κανάλι είχατε τη δυνατότητα να δείτε πάρα πολλές φωνές από όλες τις απόψεις. Από αριστερούς μέχρι δεξιούς. Από ακραίους μέχρι ένθεν κακήθεν ακραίους.
αν και δεν το συνηθίζω. Όχι γιατί δεν θέλω να δίνω βήμα, αλλά γιατί απλώς δεν έρχονται εδώ ή δεν θέλουν να έρθουν εδώ. Έχουν τα δικά τους επαγγελματικά στερεότυπα, τις επαγγελματικές δικές τους εγκαταστάσεις κλπ. Οι οποίες εκπέμπουν άριστα και πληρώνονται άριστα από εσάς με τα κρατικά χρήματα μέσω του κόμματος. Ξέρετε τι λέω. Η χώρα λοιπόν επανέρχονται στο αρχικό συλλογισμό για να τον αναπτύξω και να τον εξελίξω, βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική αποσταθεροποίηση. Έτυχε, δεν πέτυχε όμως, να εκλεγεί πάλι για δεύτερη θητεία, την οποία δεν θα ολοκληρώσει, από εδώ το έχετε ακούσει για πρώτη φορά και σας το λέω γιατί ήμουν από αυτούς που σας έλεγα, όσοι λέγανε τα προηγούμενα 3 χρόνια συνεχώς, πήγαινε εκεί είναι τα βίντεο, σας έταζαν εκλογές, σας έλεγαν, προέλεγαν, προφιτολαγνίες, ό,τι θέλετε. Τώρα έχουμε εκλογές, ήμουν από αυτούς που επέβαινα και σας έλεγα οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και αν μπορέσει να πάρει και extension, παράταση, θα το κάνει. Εδώ, σε αυτή τη θητεία, δεν ισχύει το ίδιο και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Έναν από αυτούς θα τον αναλύσω τώρα. Το γεγονός λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε πολιτική αποσταθεροποίηση παρατεταμένη από το 2009 μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία κανονικότητα, απόδειξε ότι η χώρα μπαίνει σε περίοδο 5ου μνημονίου, θα σας το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μας σε λίγα 24 ώρα με το πρόσχημα της παροχής μέτρων προς τους πληγέντες. Θέλω να σας πω, και ψάξτε το, ερευνήστε το, από εδώ δεν θα παίρνετε ποτέ μασημένη τροφή, οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 2006 στη Μάνδρα Αττικής και ακούσατε ένα σωρό ανοησίες από υποτίθεται επιστήμονες, μόνο που είναι στρατευμένοι επιστήμονες, είναι οι άνθρωποι για τους οποίους αποκαλεί, λέει ο Μακρυγιάννης, εδιώξαμε την Κοπριά, εδιώξαμε τους Οθωμανούς και φέραμε την Κοπριά της Ευρώπης. Ακούσατε πλήστες όστες φωνές να σας λένε ότι αυτές οι καταστροφές που ζήσαμε ήταν πραγματικά θεομηνίες, δεν έχουν ξαναγίνει, θα τις ξαναδούμε μετά από 300-400 μέτρα. Διαλέξτε εσείς όλοι του αφηγήματος της κλιματικής αλλαγής τι θα γίνεται, θα τα ζούμε κάθε 300-400 χρόνια που είπε ο κύριος Ζερεφός και άλλοι επιστήμονες του αφηγήματος και του συστήματος, του επιχώριου, ή θα τα ζούμε μόνιμα, όπως λέει η νέα, το παγκόσμιο αφήγημα περί κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, η χώρα μπαίνει σε 5ο μνημόνιο. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαλεί τον Πρωθυπουργό να στείλει στοιχεία για τα αποτελέσματα και της θεομηνίας που έπληξε προημερών και συνεχίζει και θα έχουμε καινούργιες εξελίξεις από καιρικά φαινόμενα έντονα. Μιλάω για τον Ντάνιελ, όπως τον ονομάσανε. Απλώς να σας πω, θυμάστε εκείνη τη μεγάλη κακοκαιρία, τον Ιαννό. Τον Ιαννό, το θυμάστε. Ξέρετε ποιος πήρε τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ποιος πήρε όλη την πίτα από τα 500 τόσα εκατομμύρια. Η ΓΕΚ Τέρνα. Η ΓΕΚ Τέρνα τα πήρε. Θυμάστε τον Ιαννό. Δείτε τι είχε κάνει ο Ιαννός, τι καταστροφές είχε φέρει στη χώρα, όλα τα αντιπλημμυρικά έργα, όλο το μεγάλο πακέτο, το πήρε η ΓΕΚ Τέρνα. Ποια είναι η ΓΕΚ Τέρνα, έχει σχέση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ρωτάω εγώ, εσείς ξέρετε καλύτερα, έχει σχέση. Τώρα θα δείτε όλα αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα, ποιος θα τα πάρει. Είδατε ένα βίντεο που έστειλε η καλή μου Ιωάννα, καλή και αγαπητή Ιωάννα από τη Δράμα, που μέσα σε λίγες σκέψεις, ευσύνοπτα και εύληπτα, είπε όλη την αλήθεια. Κάθε υπογραφή και μία και ένα συμβόλαιο θανάτου. Αυτό είναι όλοι αυτοί οι κρατούντες από τη μεταπολίτευση, η σπουδαία και χρυσή μεταπολίτευση, μέχρι σήμερα. Δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Και αν υπήρχε δικαιοσύνη, το πρώτο πράγμα που θα έκανε, να καλέσει όλους τους διατελέσσαντες δημάρχους, νομάρχες και περιφερειάρχες μετέπειτα, για όλα αυτά τα έργα που έβαζαν την υπογραφή τους. Περιέργως, ο του θαύματος, όλα αυτά τα έργα είναι της τελευταίας 35 ετίας, αυτά τα οποία κατέρευσαν και γέμισε ο κόσμος νερό. Προηγήθηκαν βέβαια οι καταστροφικές πυρκαγιές, όχι αυτές που είδαμε τώρα τελευταία, προϋπήρχαν κι άλλες. Το ένα φαινόμενο φέρνει το άλλο, είναι όλα αλυσίδα. Πάω λοιπόν στο πολιτικό ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ξέρει το πλάνο του ότι η χώρα οδεύει προς εκλογές.
μέχρι και τον Ιούνιο που θα γίνουν οι διπλές εκλογές, το επαναλαμβάνω, από εδώ το ακούσατε για πρώτη φορά και όχι από αυτούς που έρχονται, μπαίνουν μέσα από τους τραγμένους και λένε, γιατί αυτός που τα είπε είναι κολόνα του συστήματος, μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο, είναι κολόνα, πυλώνα του συστήματος. Δύο είναι οι ακραίες πυλώνες του συστήματος, οι οποίες θα μείνουν εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος παρέλαβε από τον πολιτικό του μέντορα, τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος υπήρξε πυλώνα αυτού του βρώμικου και ανήθικου συστήματος, αυτό που μας πνίγει και μας σκοτώνει και μας δολοφονεί, και το ΚΚΕ, το οποίο μετά τη συμφωνία που έκανε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέγεται και εθνάρχη. Έτσι το λένε τα βιβλία, η πολιτική κλπ. Δεν είπα εγώ ότι είναι εθνάρχης. Λοιπόν, αυτές οι δύο είναι οι πυλώνες. Τώρα έρχεται και μια τρίτη, ένα νέο δεκανίκι, το οποίο βεβαίως δεν έχει πολύ μεγάλο μέλλον, γιατί υποτίμησαν την νοημοσύνη σας. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Να το ξέρετε αυτό. Τίποτα απολύτως τυχαίο δεν είναι. Τίποτα. Όλα γίνονται και συζητιούνται σε σαλόνια, σε ιδιωτικές λέσχες, μέσα σε εύκοσμα και ευπρεπή, κατά τα άλλα, και ευκλεή σαλόνια πλουσίων γνωστών οικογενειών που διευθύνουν τη χώρα στην πραγματικότητα, γιατί οι επιχώροι, οι πολιτικοί εξακολουθούν να είναι μαριονέτες. Οι σύγχρονοι μπέινες δεν φοράνε τα φέσκια και όλα αυτά που είχαν τότε οι Οθωμανοί, σήμερα φοράνε κουστούμια, γραβάτες, κουστούμια Armani, Versace κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτοί είναι που κανονίζουν τα πάντα, μέχρι και ποιους υπουργούς θα μπουν στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν έχει σχέση τι χρώμα φοράει αυτή η κυβέρνηση, αν είναι πράσινο, αν είναι κόκκινο, αν είναι ροζέ, αν είναι γαλάζιο και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το βαθύ κράτος του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος, Κώστα Σιμίτης, πρέπει να σας πω, είναι τόσο άνθρωπος, όπου η κοπέλα που του καθαρίζει το σπίτι που έχει εκεί στο Κορακοχώρι, στην Πελοπόννησο, κάποτε του ζήτησε μια αξιοπρεπή αύξηση. Δεν την πήρε. Αυτό σημαίνει ρεπορτάζ, λέω, για όλους εσάς. Του ζήτησε μια περαιτέρω βοήθεια, γιατί είναι αυτή η οποία τον στηρίζει. Του στηρίζει εκείνο το σπίτι, το οποίο βρίσκεται ένα φυλάκιο απ' έξω, άλλοτε ξερό, στεγνό, γιατί δεν υπάρχει ψυχή, και κάποια στιγμή από καιρό εις καιρού εμφανίζεται. Τώρα δεν υπάρχει ψυχή εκεί πέρα, γιατί εκεί γίνονταν οι πολλές μεγάλες συμφωνίες επί Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, έλεγα ότι η χώρα βρίσκεται στο έλεος του βαθαίους κράτους του Κώστα Σιμίτη, το οποίο έχει ως έπαρχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται σε δεσμευμένη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του ζητάει στοιχεία για όσα έχουν προηγηθεί το τελευταίο τρίμηνο. Προσέξτε, δεν έγινε τίποτα κατά την προεκλογική περίοδο. Μαΐου, 3-4 μήνες, Ιουνίου. Τίποτα απολύτως. Όλα άρχισαν μετά. Για δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, τίποτα απολύτως. Ούτε φωτιές, καλοκαίρι ήταν. Ούτε πυρκαγιές, ούτε τίποτα. Όλα ξεκίνησαν μετά, αφού τέλειωσαν όλα οι εκλογές, αφού τέλειωσε το αφήγημα και αφού στείλαμε στη Βουλή αυτούς που στείλαμε. Παρανθετικά να πω, σας είχα πει τι θα ζήσετε από αυτή τη Βουλή. Τα ζείτε ήδη. Από εδώ τα ακούσατε για πρώτη φορά. Θα ζείτε το σύριαλ της Βουλής με πολλά. Ζείτε τώρα ένα κομμάτι, το οποίο έχει τίτλο Σπαρτιάτες, γιατί έχει και συνέχεια. Σε λίγο καιρό θα ζήσετε κι άλλο ένα, το οποίο έχει άλλο όνομα, άλλο τίτλο, όπου και αυτοί, κάνοντας επάγγελμα τα ιερά και θρησκευτικά σύμβολα, μπήκαν στη Βουλή. Και μάλιστα είμαι από αυτούς που τους στήριξε και τους βοήθησε, γιατί έπρεπε να μπουν αρκετά κόμματα στη Βουλή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, και λαού και με του λαού την ενοχή. Γιατί είπα ότι ο λαός, στους κόλπους του λαού, ποιος είναι ο πραγματικός νικητής αυτών των διπλών εκλογών. Η αθόρυβη πλειοψηφία που είστε εσείς, οι οικογενειάρχες, ευπρεπείς και αξιοπρεπείς, οι οποίοι δεν ικανοποιηθήκατε με τίποτα από αυτά που σας παρουσίασαν, όλα πάντα επιφανειακά γραμμένα στο πόδι, όπως αυτή είναι η νοοτροπία αυτού του λαού και αυτού του κράτους, γιατί αυτό το κράτος και αυτή η πολιτεία έτσι έμαθε το λαό του, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση. Μία ακόμα παύλα. Η Ελλάδα θεωρείται και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη μέχρι και τη δεκαετία του 80 κράτος πρότυπο.
ερχόντουσαν εδώ από τα Βαλκάνια και από τα κομμουνιστικά κράτη για να εκπαιδευτούν σε διάφορους τομείς για να πάρουν το know-how. Με την κυριαρχία και επικυριαρχία του Πασόκ, το οποίο Πασόκ κυβερνάει, είτε το θέλει είτε όχι, Πασόκ σε κυβερνάει, ασχέτως κουστούμιου, ασχέτως προσώπων κλπ. Είναι η νοοτροπία. Το Πασόκ το οποίο κατέστρεψε ό,τι υπήρχε αρχής γενομένης από την παιδεία. Γυρίζω πίσω λοιπόν, κλείνω την παύλα, για να πω ότι μπαίνουμε σε ένα πέμπτο μνημόνιο, θα σας το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός σε λίγα 24 ώρες, παροχές προς τους πληγιόντες. Για να συνεχίσω και να σας πω ότι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους ούτε οι πληγέντες από πλημμύρες το 16, ούτε οι άνθρωποι που κάηκαν ολοζώντανοι και καταστράφηκαν οι περιουσίες τους από το μάτι, την καταστροφή στο μάτι. Σας είχα πει σε άλλη εκπομπή πόσο εκδικητικό είναι αυτό το κράτος, αυτό έτσι όπως το έφτιαξαν οι Βαβαροί και συνέχεια των Οθωμανών. Αν παρακολουθήσετε τη δίκη για το μάτι, μόνο κάποιες εξάρσεις θα δείτε. Το ελληνικό δημόσιο είναι πάντα παρόν και ελίσταται στο δίκαιο αίτημα να ληφθούν αποζημιώσεις. Σας έλεγα για τις διάφορες καταστάσεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι από τις φωτιές του 2007 που δεν έχουν αποκατασταθεί. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι παρόν πάντα εκδικητικά. Όποτε πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις, να μην τις πάρει ο Έλληνας, ο οποίος και καταστράφηκε και ξανά πρέπει καλείται να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτό το κράτος στηρίζουμε. Και αυτό το κράτος το στηρίζουν οι πυλώνες των κομμάτων. Όλα αυτά τα κόμματα που ζουν από την κρατική επιχορήγηση, ξέρετε πόσα χρωστάνε όλοι αυτοί. Πάνω από 550 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Όχι. Αν πιάσετε το νούμερο όμως, γλώσσα λανθάνουσα, θα δείτε τι άλλα έχουν φάει όλοι αυτοί οι κόρακες μέσα στο σύστημα και οι αυλοκόλακες. Λοιπόν, είναι το υποσυνείδητο που μιλάει καμιά φορά. Πάμε για πέμπτο μνημόνιο. Ένα μνημόνιο το οποίο θα σας το παρουσιάσουν ως παροχές, τις οποίες αντιπαροχές θα αρχίσουμε να πληρώνουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2024. Θα τελειώσει η ιστορία των διπλών εκλογών, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Έχω πει γιατί θα πάει σε διπλές εκλογές, γιατί θα κάνει και εθνικές εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, όμως τώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ξέρετε, η φρουρά που τον περιστοιχίζει πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει και τον κόσμο, το κοινό, γιατί δεν τον πλησιάζει κανείς. Όπως επίσης όλα τα στημένα πλάνα σε όλες αυτές τις περιοδίες που βλέπετε για όλα τα κόμματα είναι όλοι κομισάροι οι οποίοι παίρνουν το κατετής τους. Δεν είναι λαός κανονικός, γιατί όπου τόλμησαν να εμφανιστούν σε κανονικό λαό εισέπραξαν τα επίχειρα των πράξεών τους. Όμως έχουμε ευθύνες για αυτό που συμβαίνει εμείς ως λαός. Γιατί τους ανεχόμαστε, γιατί τους δεχόμαστε να βρίσκονται κυρίαρχοι στη ζωή μας. Θα μου πεις όταν δεν έχεις να επιλέξεις θα αφήσεις τον τόπο ακυβέρνητο. Όχι. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, σας λέω και αυτό είναι η είδηση ότι η χώρα οδεύει προς πέμπτο μνημόνιο, το οποίο θα πληρώσουμε διπλά και τριπλά. Αυτά όλα που θα φανούν ως παροχές σε όλους τους πληγέντες, σας είπα, κρατήστε και ψάξτε το, ότι από το 2007 οι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί στην Ηλία πλήρως δεν έχουν αποκατασταθεί. Εκεί παρουσιάστηκαν διάφοροι, έκαναν δωρεές, έφτιαξαν χωριά, τάχα μου κλπ. Δεν έχουν αποκατασταθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα καλούνται να δώσουν χαρτιά, χαρτούρα, μεγάλη γραφειοκρατία και ας με διαψεύσουν εδώ κάποιοι κρατούντες να μου πούνε ότι αποκαταστάθηκαν πλήρως. Μιλάμε το 2007. Το ίδιο ισχύει και για τους πλημμυροπαθείς το 2016 επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους οι οποίοι, η δίκη των οποίων δεν μεταδίδεται πια, δεν είναι μεγάλο θέμα, που κάηκαν ολοζώντανοι στο μάτι. Και εκεί έχουμε παρόν, όπως και σε κάθε τέτοια κατάσταση, το ελληνικό δημόσιο να ανθίσταται και να είναι αντίθετο στο να αποκατασταθούν και να πάρουν τα νόμιμα, αν και μια ζωή, όσο και να την πληρώσεις, δεν μπορεί οποιοδήποτε ποσό να την υποκαταστήσει γιατί την φέρνει πίσω. Να μην πω το τραγικό και το χειρότερο για τις αθώες ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη, γιατί κάποιες υπογραφές έβαλαν ασυναίσθητα και ανεύθυνα
την τσίφρα τους να γίνουν έργα. Ποιος ξέρει τι έργα ήταν αυτά που αναγκάστηκαν να γίνουν όλα αυτά στους δύο σειρμούς. Και εκεί ζωές χάθηκαν. Και εκεί κανείς δεν ασχολείται πια. Και το κυριότερο, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ενώ το πέπλο του θανάτου, ξέρετε ποιο πέπλο του θανάτου, απλώνεται παντού, κάθε μέρα πεθαίνει κόσμος, κουβέντα γι' αυτό. Και μας ετοιμάζουν κι άλλο. Θα έχουμε σε λίγο καιρό, όταν θα θέλουν να ελέγξουν τις μάζες, πια το πείραμα πέτυχε. Σας έλεγα ότι η μεγάλη επανεκκίνηση θα γίνει και ξεκινάει και είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα άλλα κράτη. Είναι η Ελλάδα. Ήξερα τι έλεγα, γιατί βασιζόμουν στο ρεπορτάζ, στην ανάλυση της πληροφορίας, όχι στην προφητολαγνία, το οποίο τάδε, το Πεκίνο, το πω άλλος. Αυτό είναι άλλη ιστορία, την οποία κάποια στιγμή σας υπόσχομαι ότι θα ανεβάσω μια εκπομπή που την έχω μαγνητοσκοπήσει. Απλώς έχω κάποιες ενδιασμούς για το τι υλικό θα βάλω από κάτω, γιατί ξέρω τι θα ξεσηκώσει όλο αυτό. Γιατί κυρίως απευθύνομαι σε κόσμο ο οποίος είναι απείμαντος και ακατήχητος. Το είδατε την Κυριακή που πέρασε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα, τι μαζεύτηκε, τι συνοθήλευμα υπήρξε, ποιος πήγε να το καπηλευθεί, τι υπόθηκε εκεί πέρα, από ποιον υπόθηκε, ποιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να το οργανώσουν. Επίσης ανεύθυνα και αυτά και της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν υπάρχει μια συγκροτημένη μελέτη, μια συγκριτική μελέτη για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτή η ψηφιακή ταυτότητα. Δεν μιλάω για το pass card που θα μας δώσουν, αυτό που θα μοιάζει με πιστωτική κάρτα, έτσι. Μιλάμε για την ψηφιακή κάρτα, η οποία έχει βαθύτερα αίτια και καλά θα κάνετε όλοι όσοι απευθύνεστε τον κόσμο και μάλιστα τον αποκαλείτε και χαζούλη. Είναι καλό για εσάς το λέω, φίλε Πετράκο. Δεν είναι αυτή η έπαρση και η λύση, δεν δικαιολογείται, δεν πείθει αυτό. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται στοιχεία, καθίστε, διαβάστε, δόξα τω Θεώ. Κάθε τι έχει την οπτική του, τη θετική και τη αρνητική. Το παγκόσμιο διαδίκτυο είναι ίσως η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη που φτιάχτηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ξεπερνώντας ακόμα και αυτή την φοβερή ιστορική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την οποία κατέκαψαν ξέρουμε ποιοι. Λοιπόν, όχι οι χριστιανοί. Άλλοι την κατέκαψαν για να κατηγορηθούν οι χριστιανοί. Σπέβδω να προλάβω να το πω, γιατί είναι η γνωστή πληγή η οποία έχει απλωθεί παντού. Οι υποτιθέμενοι δωδεκαθεϊστές, ελληνιστές, αρχαιοελληνιστές, αυτή είναι ίσως η τραγικότερη πληγή, την οποία χρηματοδοτούν τα ίδια κέντρα, προκειμένου ο κοινωνικός ιστός, ο Έλληνας, το γένος, το έθνος, η Ρωμιοσύνη, να μην σταθεί ποτέ ήρεμη. Γιατί αν σταθεί ποτέ ήρεμη και έχει το χρόνο να λογικευτεί, να συλλογιστεί, να κάνει περισυλλογική και αυτοκριτική, τότε ουέ και αλίμονο που τους περιμένει. Διότι ο Έλληνας όταν είναι ενωμένος, ποτέ είναι κειμένος. Από εκεί βγαίνει. Όχι από το κουκουέ, λαός ποτέ είναι κειμένος. Όχι. Το πραγματικό σύνθημα που δίνει η ιστορία, το γένος, το ρωμαϊκό, η ρωμιοσύνη, είναι ότι Έλληνας ενωμένος, ποτέ είναι κειμένος. Αυτό δεν θέλουν. Αυτό φοβούνται, αυτό τρέμουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν τα πάντα. Με την ιστορία του σώρα ψώρα, διέλυσαν, τραγικοποίησαν, γελιοποίησαν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό ήτανε. Και συνεχίζουν, ξέρετε ότι πάνε και ακούνε τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος είναι έγκλειστος με περιοριστικούς όρους και πληρώνουν για να τον ακούσουν. Αυτή είναι η τραγικότητα αυτού του λαού. Το ίδιο έγινε και με άλλο. Μιλάω για το Δεκανίκη. Μιλάω για τον Δεκανίκη. Γιατί τώρα πια θα βγουν στοιχεία. Δεν τα έβγαλα τότε, γιατί δεν ήθελα να φανεί ότι τους πολεμώ, ότι δεν θα τους αφήσω να μπουν στη Βουλή. Υπήρχε αυτή η επιλογή. Όμως, τα κέντρα τα οποία βρίσκονται από πίσω τους, δυστυχώς κατάφεραν να ξεγελάσουν τους πάντες. Ήθελαν όμως να ξεγελαστούν. Όχι γιατί υπήρχε δόλος, αλλά γιατί υπήρχε ο διακαής πόθος κάτι να αλλάξει. Δεν λέω ότι ξεγελάστηκαν όλοι οι πατέρες, ούτε ο πατήρ Αναστάσιος, θα τα δει μπροστά του. Φυλάξτε τα βίντεο και τις αναρτήσεις και τα πύρινα άρθρα υπέρ της νίκης, Παύλα Δεκανίκη, και θα δείτε τι θα αποκαλυφθεί σε λίγο διάστημα. Δεν είναι πολύ. Ό,τι ζείτε τώρα με τους Σπαρτιάτες δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα αποκαλυφθεί. Το λέω για πρώτη φορά, κρατήστε το, γιατί κάνω ρεπορτάζ. Η δουλειά μου είναι πρώτα να κάνω ρεπορτάζ, αυτό έμαθα. Σας λέγω λοιπόν ότι αυτά που συμβαίνουν στους κόλπους
της κοινότητας όλων αυτών των ανθρώπων που αποτελούν με τιμή και δόξα και καμάρι τη νίκη, τον πολιτικό σχηματισμό νίκη. Δεν θέλω να τους αποκαλώ κόμμα, γιατί αν μη τι άλλο δεν θέλουν να κομματιάζουν. Κι όμως έγιναν ένα από τα πολλά κόμματα που κομματιάζει τον κοινωνικό ιστό και μάλιστα ήταν και αρνητές οποιασδήποτε έννοιας ενότητας. Γιατί τώρα είτε το θέλουμε είτε όχι, αν ο κύριος Νατσιός και η ομέχμιά του, η παρέα του, όλοι αυτοί και πίσω, αυτοί οι υπεύθυνοι των διαφόρων εταιριών και είχαν πει ότι είμαστε παρόν και καλούμε σε εθνική ενότητα, ποιος δεν θα ακολουθούσε. Ειδικά όταν τα προτάγματά σου έχουν μέσα, τα έχεις εργαλειοποιήσει βέβαια, έτσι. Η πίστη είναι μια ιδιωτική υπόθεση και εκεί την άφησε και ο Θεός. Εκεί την άφησε και η Νέα Διαθήκη. Είναι μια ιδιωτική προσωπική υπόθεση που ούτε ο Θεός δεν την διασύρει ή δεν την διαπομπεύει ή δεν την αναδεικνύει. Χρησιμοποιώ όρους με βάση πολιτικές καταστάσεις. Γιατί αυτό που συμβαίνει όταν βγάζεις τα ιερά σύμβολα, θυμάστε κάποιον που έβγαινε στα μπαλκόνια για τις ταυτότητες, τα θυμάστε εκείνα τα συλλαλητήρια. Τι έγινε αυτός ο πάκος? Αυτός ο πάκος με τις υπογραφές από τα μπαλκόνια και τα συλλαλητήρια που καλούσαν τότε, τι έγινε? Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα σε βάθος? Γιατί ο καθένας φτιάχνει το δικό του ακροατήριο, τη δική του ΜΚΟ, τη δική του οργανωσούλα και στο τέλος, στο παρασκήνιο, όλη η ιστορία είναι το μαρούλι, το μπικικίνι, ο μπερδές. Γι' αυτό είμαι δύσκολος και δυσανασχετούν οι πάντες μαζί μου. Και αυτό μου δείχνει ότι η κατεύθυνσή μου είναι ίδια. Δεν θα πω αν είναι σωστή ή ορθή ή λαφασμένη, αλλά το γεγονός ότι έχω τους πάντες απέναντί μου, αυτό μου λέει ότι δεν είναι και εύκολη υπόθεση το να μπορείς να λες την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αρεστή σε κανένα, ούτε αυτόν για αυτόν που τη λέει, ούτε για αυτόν που την ακούει, πολύ περισσότερο για αυτόν που τη βιώνει. Και δεν εννοώ την πνευματική αλήθεια περί πάψεως Θεού και την προσωπική σχέση. Εννοώ την αλήθεια η οποία τεκμέρεται μέσα από γεγονότα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τα επόμενα 24 ώρα θα δείτε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει το 5ο μνημόνιο, γιατί 5ο μνημόνιο είναι, γιατί τώρα θα δοθούν όλα ως παροχές. Ζούμε και βιώνουμε προεκλογική περίοδο μέχρι και τον Ιούνιο του 24. Μετά αρχίζει τα δύσκολα, μετά θα έρθει ο λογαριασμός από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο του 24. Και όσο θα πηγαίνουμε 24, 25, 26, τόσο θα έρχονται ακόμα πιο δύσκολα καταστάσεις. Θέλω να σας παρακαλέσω να κρατάτε σημειώσεις, να διασταυρώνετε, να μην απαντάτε στις ύβρις και το λιτζάρισμα που υφίσταμε, εν γνώση μου το υφίσταμε, με τη θέλησή μου το υφίσταμε, διότι όταν βγαίνει κάποιος εκεί έξω και εκθέτει τον εαυτό του, είναι βέβαιο ότι θα σε κάποιες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά νιώθω ότι πέφτω στο λάκκο των λεόντων και δίπλα μου δεν έχω τα ήρεμα λιοντάρια όπως απεδείχθησαν για το Ρανίλ. Έχω ίενες, έχω κοράκια, έχω φίδια, έχω πολλά. Ευπρόσδεκτα όλα. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, η χώρα πάει σε 5ο μνημόνιο, θα το ξαναπώ 3ο-4η φορά, θα σας το παρουσιάσουν ως παροχές, ο λογαριασμός όμως θα έρθει μετά τον Οκτώβριο του 24 και ούτω καθεξής, και θα έρχεται. Γιατί από τον Οκτώβριο του 24 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει την τακτική της, θα υπάρχει μια άλλη ομπρέλα πολιτική, ένα άλλο πολιτικό όργανο στο όνομα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, όπου αυτό πλέον πια θα κάνει αυτό που λέμε κουμάντο. Αυτοί θα έχουν τον κουβέρνο, αυτοί θα έχουν την κυβέρνηση, αλλάζουν αυτά. Αυτοί θα έχουν τη διακυβέρνηση, αλλάζουν. Έχετε υπομονή και πίστη και αλλάζουν. Αρκεί να υπάρχει πίστη, σεβασμός πρώτα στον εαυτό μας, στο διπλανό μας. Και αν μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, θα μάθουμε και να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Δεν λέω να τον αγαπάμε, είναι μεγάλη έννοια, είναι δύσκολη. Αγάπη είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν μπορεί κάποιος να το απευθύνει, αν και έχει γίνει κάτι καθημερινό να το λέμε. Λοιπόν, σε αυτές τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές που έχουν κυρίως χαρακτήρα αφύπνισης σε όλα αυτά τα επίπεδα, θέλω να σας παρακαλέσω
να είστε ο εαυτός σας, να κάνετε το καλό που μπορείτε, γιατί σας πληροφορώ, όλο αυτό το διάστημα που είμαι κοντά σας, που είμαι στην Ελλάδα, εγώ ανάμεσά σας βλέπω κεράκια αναμένα, λαμπάδες, βλέπω ανθρώπους που κρατάνε οικογένειες, κρατάνε φαμίλιες, η φαμίλια είναι μια ευρύτερη κατάσταση από την οικογένεια, κάτι μεγαλύτερο, κρατάνε κοινότητες με το ενδιαφέρον τους, την καλοσύνη τους, τη βοήθειά τους που είναι, γίνεται αθόρυβα. Ξέρετε πόσα κεράκια υπάρχουν ανάμεσά σας, χιλιάδες. Ξέρετε πόσες λαμπάδες. Αυτό το κράτος, αν είναι ακόμα όρθιο, είναι γιατί η ραχοκοκαλιά του, εσείς δηλαδή, οι τίμοι, οι άξιοι, οι ευπρεπείς, οι αξιοπρεπείς, οι ευγενείς, οι άριστοι των αρίστων, μισούν κάθε έννοια περί αρίστου, γιατί δεν θέλουν όλα να είναι οριζόντια, θέλουν όλα να είναι μαζοποιημένα, ένα μείγμα, στο οποίο μέσα εκεί να ρίχνουν ό,τι θέλουν, δηλητηριώδες και τοξικό. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η νέα γενιά που βρίσκεται στα σχολεία, από την πρώτη δημοτικού και μετά, από εδώ και πέρα, θα καλυφθεί με μία συγκεκριμένη προπαγάνδα, ένα συγκεκριμένο αφήγημα περί κλιματικής αλλαγής, όπου θα υπάρχει τόση τοξικότητα. Διάβαζα την εγκύκλιο που εστάλει από το Υπουργείο Παιδείας, από ποιον. Σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο πολλές φορές ότι δύο άνθρωποι θα μείνουν σε αυτή την κυβέρνηση και στην επόμενη, όποια κι αν ήταν. Ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος ήρθε για να μείνει με οποιαδήποτε μορφή, δεν είναι τυχαίο ότι τον τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, και ο κύριος Σκέρτσος. Είναι ο άνθρωπος, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος διασυνδέει τα πάντα με τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Δείτε λοιπόν και αναζητήστε την εγκύκλιο που έστειλε στα παιδιά την πρώτη μέρα του σχολείου και ανεγνώστη σε όλα τα σχολεία, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Και ακούστε τι τους λέει. Βρείτε. Φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες θα ακούσετε πάρα πολλά. Το παγκόσμιο διαδίκτυο έχει πολλές ειδήσεις, τις οποίες δεν αναδεικνύουν τα ελληνικά συστημικά μνημεία. Εσείς όμως μπορείτε να τις βρείτε, αν και να σας πω και κάποια ακόμα πληροφορία. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, και με αυτό να κλείσω, ότι το ελληνόφωνο Google έχει αρχίσει και αφαιρεί πολύ συγκεκριμένα λύματα, δεν τα βρίσκεις εύκολα πια, ενώ όταν ψάξεις από άλλους browser, κάτι βρίσκεις. Έχει αρχίσει και αφαιρεί όλα τα λύματα που έχουν σχέση με την ιστορία, την ελληνική, την ιστορία του ελληνικού γένους, την ορθοδοξία. Μιλάω σε γενικές ενότητες. Έχει αρχίσει και αφαιρεί συστηματικά, με κάποιο λογισμικό που έχει τοποθετεί, οτιδήποτε, γιατί είναι κυρίαρχη η Chrome, η Google, αφαιρεί οτιδήποτε, οποιασδήποτε τέτοιες έννοιες που έχουν σχέση και αναφορά με την ιστορία μας, το γένος μας, τις ρίζες μας. Αυτό που λέω είναι καρατσεκαρισμένο κατά την γλώσσα της αείμνηστης Μαλβίνας Κάραλη. Αντίθετα, αν κάνετε μια εμπεριστατωμένη έρευνα, ένα research από browser άλλους ή καινούργιους browser που έχουν βγει για να ανταγωνιστούν τα μεγαθύρια της Google Chrome και του Firefox, υπάρχουν κι άλλα καινούργια τα οποία είναι θεματικά. Θα δείτε λοιπόν ότι την ίδια λέξη, άλλα λύματα θα σου βγάλει το Opera, άλλα το Google Chrome, άλλα το Vivaldi, άλλα το Safari και ούτω καθεξής. Ψάξτε τα όλα αυτά. Από εδώ σας έχω πει ότι στην έννοια της αφύπνισης και η πληροφορία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τέλος, κλείνω με αυτό. Ζούμε την εποχή της μεγάλης σύγχυσης, από εδώ το ακούτε για πρώτη φορά, μετά από καιρό θα το ακούσετε και από άλλους, τυχαίους, τυχάρπαστες ή τυχοδιώκτες. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πιο ελάχιστη χαρακτηρισμή που μπορώ να αποδώσω σε όλους αυτούς που εμφανίζονται ως επαΐοντες, επιδαψιλεύοντας τα πάθη και τα μίση όλων από κάθε κατεύθυνση, χωρίς να έχουν κάνει σε βάθος μελέτη. Ένας καθηγητής για να εμφανιστεί στο ακροατήριό του στους φοιτητές, τουλάχιστον στα πάλε ποτέ ελληνικά πανεπιστήμια, μελετούσε και διάβαζε μέρες, ώρες και εβδομάδες ή και μήνες. Τώρα δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που κρατάνε τις παραδόσεις, κρατάνε τις ρίζες, κρατάνε την τεχνολογία και τη μεθοδολογία. Συγγνώμη για τους διάφορους εξωγενείς ήχους που περνάνε μέσα από το μικρόφωνο. Λέω λοιπόν ότι γίνονται όλα στο πόδι.
ο καθένας για να βγει από την προσωπική του προσωπικό του μικρό κόσμο ή μεγάκοσμο, για να μην πω ένα άλλο επίθετο, βγαίνει και αναδεικνύει αυτόν ως περίπου ως προφήτη. Γιατί το αναλυτής πια είναι λίγο. Το εξειδικευμένος είναι πάρα πολύ λίγο για κάποιους. Οι οποίοι αυτοχρίζονται, ειδικοί και εξειδικευμένοι, χωρίς να έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε ένα μόνο αντικείμενο. Ένας επιστήμονας πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει. Οποιασδήποτε τομέα, οποιασδήποτε επιστήμης. Ότι έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε ένα αντικείμενο. Εδώ βλέπετε διάφορους να βγαίνουν στο Πανελλήνιο, στο ελληνικό ιστότοπο και να λένε ό,τι θέλουν περίπου ως επαείωτες. Όχι περίπου. Επαείωτες, πάντα. Για όλα τα θέματα. Παντός επιστήμης. Χωρίς να δείχνουν τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια. Καλή μου φίλη, αυτό για το οποίο ζούμε και βιώνουμε τώρα, είπα ότι θα το ακούσετε για πρώτη φορά εδώ, στο τελείωμά του, στο αποκορύφωμά του, τη μεγάλη σύγχυση μέσα από αυτό το εργαλείο, τον ιστότοπο, το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή, τη σύγχυση από την πληροφορία, αυτό θα σταματήσει. Όταν θα πέσει το διαδίκτυο, είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, σε τουλάχιστον 3-4 φορές σε προηγούμενες εκπομπές, είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή θα κάνουν μεγάλη πρόβα Generale. Είχε πέσει κάνα 2 φορές πέρσι, πρόπερσι, κάποια άλλη στιγμή, μια φορά. Τώρα θα πέσει λίγο παραπάνω, μέχρι κάποια στιγμή που θα νεκρώσουν τα πάντα, αφού πια υπάρχει πλήρης και απόλυτη εξάρτηση από το διαδίκτυο, από το ιστότοπο, από τα Wi-Fi, από το 5G. Έρχεται η γενιά των 6G και των 7G, θα μιλήσουμε για αυτά, υπάρχουν αρμοδιότεροι, ψάξτε. Θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία 5G που σήμερα μας μοστράρουν. Υπάρχει η τεχνολογία του 6G, 7G και 8G, 8 δηλαδή. Ξαναλέω λοιπόν, η εποχή της μεγάλης σύγχυσης θα επισκιαστεί από το μεγάλο crash, όταν θα πέσει το διαδίκτυο και δεν θα ξανανεύει στη μορφή που το ξέρουμε. Στην επόμενη φάση, στον επόμενο τόνο, στον επόμενο χρόνο, όταν το διαδίκτυο θα ξανανασυγκροτηθεί και θα έχει μέσα του ενσωματωμένα, εξελιγμένα νευρονικά δίκτυα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα είναι αυτό που ξέρετε. Πια μετά το 26-27, καθοδόν προς το 2030, θα πληρώνεις για τα πάντα, όπως έχω ξαναπεί. Όπως βλέπετε, σας έρχονται διάφορες ειδήσεις για το Gmail, για το Yahoo. Είδατε ότι το Yahoo πια δεν έχει ενημέρωση ελληνική. Το Gmail έχει αλλάξει πια. Σας έρχονται νέες πολιτικές απορρίτου και εσείς πατάτε πάντοτε αποδοχή. Χωρίς να διαβάσετε ποτέ, ποτέ, δεν κάθεστε να διαβάσετε. Τι αποδέχομαι, πού εκχωρώ το αυτεξούσιό μου ή μέρος του αυτεξούσιού μου και τις κυριαρχίες μου της προσωπικής και λέω αποδέχομαι. Για μπείτε και διαβάστε. Θα σας πάρει μερικές ώρες, κρατήστε τα και θα με θυμηθείτε. Ξέρω τι σας λέω. Για να σας τα λέω, πρώτα τα έχω κάνει, αφιέρωσα χρόνο για να μπορέσω να τα κάνω, για να τα διαβάσω. Εκεί θα φρίξετε. Μπροστά σε αυτά που σας λένε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι η επιφανειακή όλη η φασαρία, οι τεντζερίδες και όλες αυτά που φωνάζουν για τις ταυτότητες κλπ. Δεν έχει γίνει μελέτη. Οι πρώτοι που έπρεπε να καθίσουν να κάνουν μελέτες και να το ζητήσουν σε πολλά επίπεδα, είναι η επιμένουσα εκκλησία, το ιερατείο, οι δεσπότες, οι δεσποτάδες. Και επίσης η πολιτεία, μέσα από τα συντεταγμένα της όργανα, τα πανεπιστήμια. Εκεί γίνονται οι μελέτες. Και όχι στο πόδι, με e-learning, αλλά με κανονική φίτηση και μάθηση. Να τρέξει στους προκόμους, όχι μόνο του διαδικτύου, στις βιβλιοθήκες και να ψάξει, να βρει. Λοιπόν, μετά το 25-26, όταν θα πέσει πια και θα είναι νέα μορφή στο διαδίκτυο, καμία πληροφορία δεν θα είναι δωρεάν. Ούτε αυτό που βλέπετε τώρα. Για να μπορέσετε να εκπέμψετε, θα πληρώνετε. Για να μπορέσετε να δείτε, πάλι θα πληρώνετε. Και για να μπορέσει κάποιος να βγει στο διαδίκτυο να κάνει εκπομπή, πάλι θα περνάει από μια ειδική επιτροπή που θα έχει σχέση με την ψηφιακή ταυτότητα. Όπως έχουμε τώρα τα eSIM, ξέρετε τις καινούργιες SIM κάρτες. Είναι οι λεγόμενες eSIM που τις έχει μόνο η Κοσμοτέ. Αυτό είναι ένας τέτοιος μεγάλος αλγόριθμος. Κάθε τέτοια ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα πιστωθεί σε κάθε έναν από εμάς που είναι εν ζωή, από την ώρα που γεννιέται, από την ώρα που βγαίνει
από τη μήτρα της μητέρας του, της μάνας του, και θα τον ακολουθεί, δεν θα σε ρωτάνε. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις μελέτη, διαβάζεις. Δεν σε ρωτάνε, θα το έχεις. Αυτό θα σε ακολουθεί διαβίω, μέχρι να πας στις πύλες της ανοίξεως και της ζωής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είμαι ευγνώμων. Περνάει ο Παλιατζής, βεβαίως και περνάει ο Παλιατζής. Παίζει η κασέτα και λέει ο άνθρωπος σχετικά. Όλα αυτά τα αφήνω και δεν τα κάνω καθαρά επαγγελματικά, δεν είναι τίποτα να είσαι σε ένα στούντιο. Τα αφήνω γιατί αυτός που θέλει να ακούσει δεν θα βρίσει εύκολα, δεν θα λιτζάρει, δεν περνάει, γιατί θέλει να ακούσει, α, μεγάλο σε το μεγάλο, δεν ακούω τίποτα, δεν ακούω, αν ψέτω το πάλι δεν ακούω, πάλι δεν μιλάς, πάλι δεν ακούγεσαι. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά όταν ο άλλος σου δίνει δωρεάν γνώση, να πλένεις τα πιάτα, να σκάβεις, να κάνεις, να το βάζεις εκεί και να ακούς έτσι για να σου περνάει η ώρα. Δεν περνάει έτσι η γνώση. Η γνώση θέλει προσήλωση. Η γνώση θέλει αφιέρωση. Η γνώση θέλει στοχοπροσήλωση. Να δεις, να βλέπεις τον άνθρωπο που σου επικοινωνεί το μήνυμα. Γι' αυτό και ο δάσκαλος μέχρι τώρα, ίσως και τα επόμενα ακόμα 10 χρόνια, είναι παρόν και δεν είναι ολόγραμμα. Γιατί θα φτάσουμε σε αυτή την περίοδο. Είναι παρόν για να το βλέπουν τα παιδιά, να το απευθύνουν ερωτήσεις, να γίνεται διάλογος, να υπάρχει αλληλοδιάδραση, επικοινωνία. Λοιπόν, άμα αφήσετε, θα πω κι άλλα και δεν θέλω. Να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς ο Παλιατζής πέρασε και ό,τι μπόρεσε να πάρει, πήρε. Εσείς, ό,τι μπορέσετε να πάρετε από αυτή την εκπομπή, είναι βέβαιο ότι θα το πάρετε, θα το κρατήσετε, θα το μελετήσετε. Ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι να το εγκορπωθείτε. Να είστε καλά και να θυμάστε ένα πράγμα. Δεν το λέω τυχαία και είμαι ευγνώμων που το κάνατε σύνθημα παντού και υπάρχει και έχουν βγει και κανάλια με αυτό το σύνθημα, με αυτή την προσευχή. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς με θυμών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας και την υπομονή σας. Να μου είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε ο καθένας τον διπλανό σας, τους συνανθρώπους σας. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά να αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.